Πέπερεν Κάροτ, επεισόδιο 7. Η ευχή. Σε ένα ωραίο και καταπράσινο δάσος, που τα δέντρα ήταν πράσινα και επίσης υπήρχε μπλε, ένα πανέμορφο δάσος με πολύ ψηλά δέντρα, η Πέπερ έτρεχε και φώναζε. «Κάροτ», τη φώναζε η Πέπερ. «Κάροτ», και συνέχιζε να φωνάζει με ανοιχτό το στόμα. «Κάροτ», και άκουσε ένα ροχαλιτό και είπε: «Σε βρήκα». «Έλα», του λέει, «η ώρα του ύπνου τελείωσε, ώρα να πάμε σπίτι». Ο Κάροτ κοιμότανε, αλλά από πίσω ακουγόταν ένα, τι ακουγόταν, ένα μπζζζ, ένας μαγικός ήχος, και ακούστηκε ένα πουφ, και είδαν μπροστά τους το άνοιγμα μιας σπηλιάς. Η Πέπερ και ο Κάροτ είδαν μπροστά τους το άνοιγμα μιας σπηλιάς. Προχώρησαν μέσα και είδαν μπροστά τους κάτι πανέμορφες, γαλάζιες, αστραφτερές νεράιδες πάνω από μία αστραφτερή λίμνη ή πισίνα. Μία πισίνα γεμάτη με νερό. «Καλώς ήρθατε, εξερευνητές, στη μαγική σπηλιά των νεραϊδών. Σας δίνουμε μία ευχή. Οτιδήποτε επιθυμήσετε θα το κάνουμε πραγματικότητα», τους είπε μία νεράιδα που ήταν αστραφτερή και γαλάζια. Η Πέπερ το σκέφτηκε και λέει: «Οτιδήποτε θέλω», και άρχισε να σκέφτεται τι θα ζητήσει από τις νεράιδες. Μπορούσε να ζητήσει ένα μονόκερο, μαγικό καπέλο, φόρεμα και γοβάκια, ένα σπαθί, μία κούκλα, χρήματα, φτερά, αγάπη. Άρχισε να λέει: θα ήθελα αυτό που θα ήθελα», και πετάγεται ο Κάροτ και λέει: «Μιαου», και εννοούσε πως ήθελε να γυρίσει στον ύπνο του. Έτσι λοιπόν, ο Κάροτ συνέχισε να κοιμάται, η σπηλιά πίσω έκλεισε, και η Πέπερ του λέει: «Ξέρω», λέει, «πως μερικές φορές η καλύτερη ευχή δεν αλλάζει με τίποτα, δεν έχει αντάλλαγμα, αλλά σοβαρά, τη χάλασες για να πεις απλά: θέλω απλά να πάω πίσω στον ύπνο μου». Και ο Κάροτ θυσίασε την πιο πολύτιμη ευχή του απλά για να συνεχίσει τον ύπνο. Τέλος του επεισοδίου, τα λέμε στο επόμενο.